Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, ο Λαμπάουτ Άρης Ον Air, στο Λίβερο 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 παρα 10, παρα 5, εκεί. Με όλη την επικαιρότητα. Τελευταία φορά μόνος, καθώς από εβδομάδα θα έχω μαζί και Νίκο Παπαδόπουλο. Και βέβαια όλο το επιτελείο του Λαμπάουτ Άρης. Θα συγχρονιστούμε στους ρυθμούς της προετοιμασίας της ομάδας στο ποδόσφαιρο, αργότερα και στο μπάσκετ. Με δεδομένο ότι η Δευτέρα είναι η ημερομηνία που ξεκινάει στην ουσία η προετοιμασία. Βέβαια, τυπικά θα ξεκινήσει στις 4 του μήνα. Στις 2 είναι η πρώτη έτσι συγκέντρωση παικτών για να περνάνε σιγά σιγά από ιατρικές εξετάσεις, εργομετρικά, όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα βρίσκονται σε αυτό το ξεκίνημα της ομάδας. Και από ό,τι φαίνεται, πάμε σε ένα διήμερο, τριήμερο που θα κινηθούν πολύ περισσότερο τα πράγματα και θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης, είτε για παραμονή κάποιων ποδοσφαιριστών, είτε δηλαδή για ανανέωση συμβολέων, είτε για έλευση μεταγραφών, ώστε αρχικά στις 4 Ιουλίου, αλλά κυρίως στις 9 Ιουλίου, στις 4 Ιουλίου στην πρώτη προπόνηση, αλλά κυρίως στις 9 Ιουλίου, να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας στα 3-5 πηγάδια. Αναμένετε ποδοσφαιριστές και δεν θα πρέπει να βιαστεί κανένα σας για το πόσοι θα είναι και ποιοι θα είναι στην προετοιμασία, καθώς αναμένετε κάποιοι ποδοσφαιριστές να ξεκινήσουν ή έχονται συμβόλαιο με την ομάδα, την προετοιμασία τους, και πολύ πιθανόν στην πορεία να αναχωρήσουν για άλλες πολιτείες. Σήμερα το πιθανότερο θα έχουμε την ανακοίνωση και της απόκτησης του Θωμά Νασλίδη. Θα είναι μία ακόμα προσθήκη για την ομάδα μετά από αυτή του Νικολάς Ντικινή. Ο Νασλίδης, που βέβαια εδώ και καιρό ξέρουμε ότι θα αποτελέσει παίκτη του Άρη, είναι μία επιλογή που γίνεται αρχικά βεβαίως από τον Θόδωρο Καρυπίδη, με την σύμφωνη γνώμη και του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου, τον οποίο τον ξέρει καλά, τον είχε παίκτη στην Καβάλα, και παράλληλα βεβαίως έδωσε το ok για να αποκτηθεί και ο προπονητής, προκειμένου φυσικά να αποτελέσει μια λύση που θα έρχεται από τον πάγκο, αφού ο Άρης βρίσκεται σε συζητήσεις με δύο αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές για τη θέση του center for. Μετά τις 5.30 θα σας πω λεπτομεριούλες σε σχέση με τις κινήσεις που κάνει ο Άρης. Υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι να έρθουν στην ομάδα, και όλα αυτά γίνονται ακόμα πιο πάνε στην πράξη, με δεδομένη πλέον την ενασχόληση και του Κώστα Διαμαντόπουλου, του αθλητικού διευθυντή της ομάδας, ο οποίος και σήμερα το πρωί είχε μια συνεργασία με τον Πάγκο Ερέρα, ήταν εκεί 5-6 ώρες στα γραφεία της ΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη, εδώ, γιατί ο Πάγκο Ερέρα ήταν όλο αυτό το διάστημα και στη Βέρεια, και αναμένεται πλέον να πάμε στις πράξεις, αφού έχουν πάρθει οι αποφάσεις και με την έγκριση όσον αφορά το οικονομικό σκέλος από την διοίκηση. Θα πάμε σιγά σιγά στις πράξεις και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Μια σημαντική αλλαγή, και πρέπει και αυτά να τα προσέχουμε λίγο πολύ, μπορεί να περνάνε στα ψηλά πράγματα, αλλά επειδή έχουμε τη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις κατακρεουργούνταν ο Άρης, σε μια τέτοια Γενική Συνέλευση πριν από κάποια χρόνια άλλαξαν τον ΚΑΠ, και με την αλλαγή αυτή που έκαναν, στην ουσία απέτρεψαν τον Άρη από το να ανέβει κατηγορία τη μία χρονιά. Την επόμενη ξανααλλάξαν τον ΚΑΠ και πάλι απέτρεψαν τον Άρη από το να ανέβει κατηγορία, από αυτή τη φορά από τη Β' στην Α. Κάθε χρόνο λοιπόν γίνονται πραγματάκια, αλλά επειδή πλέον τους έχουν καταλάβει στην FIFA και την UEFA, φέτος οι αλλαγές που πήγαν να περάσουν στα πειθαρχικά ζητήματα και παρόμοιες καταστάσεις δεν πέρασε καμία, γιατί ήρθε η FIFA και είπε, και έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε και το τι είπε ο άνθρωπος της FIFA, ότι κάθε χρόνο κάνετε και αλλάζετε πράγματα και φέτος πήγατε να αλλάξετε πάλι πράγματα, αλλά δεν θα σας το επιτρέπουμε εμείς και θα μένουμε εδώ ακριβώς γιατί πάτε να κάνετε πάλι τα ίδια, κύριε γραμμένε μου.
Και από την άλλη πέρασε αυτό το οποίο ζήτησε η FIFA και είναι σημαντικό και θα σας εξηγήσω γιατί είναι σημαντικό. Γιατί μέχρι πρότινος είχαμε εδώ τα δικαιοδοτικά όργανα, τα οποία ναι μεν είναι ανεξάρτητα, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε είναι της ΕΠΟ, είναι στην ΕΠΟ, και υπήρχαν οι τρεις βαθμίδες δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Ο πρώτος βαθμός, το πρωτοβάθμιο, το δευτεροβάθμιο των εφέσεων της ΕΠΟ, και μετά υπήρχε το διαιτητικό της ΕΠΟ, το οποίο μάλιστα όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα ψήφιζε, αποφάσιζε και δεν μπορούσες να πας να διεκδικήσεις το δίκιο σου στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο στην Ευρώπη, στο ΚΑΣ. Γιατί έτσι τα φτιάξανε ώστε ό,τι και να αποφασίζουν να μείνει εντός των συνόρων. Μην γίνει ό,τι είχε γίνει τότε με τον Γκάμπορα. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Γκάμπορα. Τα λέγαμε βέβαια τότε, αλλά ήταν τόση εσωστρέφεια. Ο Γκάμπορα λοιπόν έφυγε από τον Άρη πληρωμένος στο έπακρο. Βγήκε όμως ο επόμενος μάνατζερ, το οποίο όλο τυχαίω ήταν και ο ίδιος με τον Παμπλο Γκαρσία, μετά από ένα σημείο, όχι ο αυτός με τον οποίο ήρθε στον Άρη. Ήρθε λοιπόν και έκανε μια προσφυγή. Και ενώ την έχασε σε πρώτο βαθμό, ξαφνικά ως διαμαχία στην εφέσεων της ΕΠΟ την κέρδισε. Ενώ ήταν πληρωμένος. Και αυτό το ήταν πληρωμένος δεν το λέω εγώ, το λένε τα παραστατικά της τράπεζας. Παρ' όλα αυτά η ΕΠΟ δικαίωσε τον παίκτη και επί 1-1,5 μήνα γινόταν ο κακός χαμός. Τα αφιερώματα με την κεφάλα του Γκάμπορα, της παικτάρας αυτής, στα σπορ του Βορρά έδιναν και έπαιρναν. Και τελικά φτάσαμε στο σημείο να πάει η ομάδα στο ΚΑΣ, γιατί ήταν ξένος παίκτης και είχε δικαίωμα να το κάνει, και να δικαιωθεί απόλυτα. Και να αποδειχθεί βέβαια ήταν πληρωμένος. Την ίδια στιγμή όμως, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην Ελλάδα, τα διαρκεία του Άρη πήραν την κάτω βόλτα, η ψυχολογία του κόσμου πήρε την κάτω βόλτα, Αριανός μάλλον με Αριανό, και το κακό είχε γίνει. Άλλη περίπτωση θέλετε. Περιπτώσεις όπως παραδείγματος χάρη του Σιφάκη, ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος κέρδισε τις προσφυγές στα ελληνικά δικαιοδοτικά όργανα και κέρδισε και αυτή τη ρήτρα των 800.000 ευρώ, δεν μπορούσε ο Άρης βάσει της νομοθεσίας να πάει στο ΚΑΣ και να διεκδικήσει το δίκιο του. Και ό,τι είχε σχέση για αντιδικία ανάμεσα σε ελληνικές ομάδες ή Έλληνα, ελληνική ομάδα και παίχτη οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν λέω ότι θα πηγαίνει στο ΚΑΣ μονίμως και θα δικαιώνεσαι. Αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον αποκαθίσταται με εντολή FIFA μια μεγάλη αδικία. Και επειδή τα πράγματα είναι αρκετά περίεργα στην ΕΠΟ του Βαγγέλη Γραμμένου και όλοι ξέρουμε ποιους συμπαθεί και ποιους όχι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πλέον θα έχουμε δύο βαθμούς δικαιοσύνης εντός των συνόρων και ο τρίτος βαθμός δικαιοσύνης θα είναι το ΚΑΣ. Break και επιστρέφουμε για να πούμε, και να πούμε τα πιο ουσιαστικά σε σχέση με τις κινήσεις αρχικά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Εδώ είμαστε, όλα πάω το Άρης On Air, στο Λίμπερο, 107,4. Να πούμε 2-3 πραγματάκια και τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις μεταγραφικές επιλογές από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης, όσο και αν ξέρω πάρα πολύ καλά, αυτό που θέλει ο κόσμος είναι σιγά σιγά να βλέπει ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών και όχι απλά να λέμε ότι να θα γίνουν τις επόμενες μέρες κτλ. Αλλά είναι φυσιολογικό και εμείς να περιμένουμε πρώτιστα τις ανακοινώσεις τις επίσημες από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Καταρχήν, να πούμε ότι ίσως και σήμερα θα ανακοινωθεί η απόκτηση του Θωμά Νασλίδη. Τώρα αν θα γίνει σήμερα ή αν θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι κάτι το οποίο θα το δουν οι άνθρωποι του Άρη. Πάντως ο παίκτης έχει οριστικοποιήσει την έλευσή του στον Άρη και νομίζω είναι τυπικό πλέον το θέμα της ανακοίνωσης για την μεταγραφή του Θωμά Νασλίδη στην ομάδα του Άρη. Από εκεί και έπειτα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πάρουν σειρά κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι να ανανεώσουν. Πολύ πιθανόν να έχουμε 2 και 3 ανανεώσεις μέσα στο Σαββατοκυριακό. Σχεδόν βέβαια θα πρέπει να θεωρείται, αν δεν υπάρχει κάποιο φοβερό απρόοπτο,
ανανέωση συνεργασίας με τον Παυλίδη και τον Καντιμίρη, τον τερματοφύλακα δηλαδή και τον μέσο του Άρη, δύο ποδοσφαιριστές που τα έχουν βρει με τον Θόδωρο Καρυπίδη, και επίσης είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει οριστικοποίηση της ανανέωσης και με τον Αναγνωστόπουλο. Παράλληλα υπάρχουν και άλλοι παίκτες για τους οποίους, με τους οποίους θα υπάρξουν συζητήσεις. Υπάρχουν παίκτες που ήδη έχουν συμβόλαιο. Αυτοί οι παίκτες είναι και θα είναι στις πρώτες προπονήσεις της ομάδας. Τώρα θα δούμε αν κάποιοι από αυτούς στην πορεία είτε κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Πάκο Ερέρα και επομένως συνεχίσουν στην ομάδα, είτε εμείνει ο προπονητής σε αυτή του την απόφαση για αποχώρηση. Υπάρχουν λοιπόν ποδοσφαιριστές που θα τους δει και σε κάποιες προπονήσεις, και αν έχει την ίδια άποψη για την απομάκρυνσή τους, τότε θα πάμε σε διαδικασία συζητήσεων για να λύσουν τα συμβόλαιά τους. Αυτή τη στιγμή συμβόλαιο με την ομάδα έχουν ο Μουμίν, ο Ιντζόγλου, ο Διαμαντόπουλος, ο Βαλεριάνος, ξεχνάω κανέναν, τέσσερις ποδοσφαιριστές έχουν σίγουρα, ο Κλιγκόπουλος, πέντε ποδοσφαιριστές είπα, ο Μιλούνοβιτς, έξι ποδοσφαιριστές, ξεχνάω κανέναν άλλον με συμβόλαιο στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Ο Σόουζα και ο Τζανακάκης, οκ, okay, ανανέωσαν τώρα. Ο Ντιγκίνη που ήρθε. Είπα 6 με συμβόλαια. 6. Πάω στο χώρο του κέντρου. Προσπαθώ τώρα να σκέφτομαι δυνατά. Ο Μπαργκάν, 7. Ποδοσφαιριστές με συμβόλαιο. 7 ο Μπαργκάν. Πάμε δεξιά-αριστερά. Έχω άλλον παίκτη με συμβόλαιο, ρε φίλε. Αν ξεχνάω κανένα, παιδιά, βοηθήστε με και θα το σημειώσω. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι υπάρχει λήξη συμβολέου για τον Ντούνι, και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η κατάστασή του, έτσι, αν θα μείνει ή αν θα φύγει, με τον Τζουμάνι, με τον Μπούρμπο. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους και δεν ξέρουμε ακόμα αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν ήδη αποχωρήσει, έτσι, ο Κάσος, ο Μπαστακός, ο Πλατέλας, ο Μάντζαρης. Υπάρχουν παίκτες που δεν θα είναι στην ομάδα σίγουρα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και το τσεκάρω 100%. Θα ανοίξω το site του Άρη, ρε παιδιά, και θα δω τους παίκτες που ήταν και την χρονιά που μας πέρασε, ώστε να σας πω ποιος άλλος. Μέχρι τώρα βρήκα 7 παίκτες με συμβόλαιο. 7 και 3 που έχουν ανανεώσει, και έχουμε 10 δηλαδή μέχρι στιγμής. Μισό λεπτό να δω ακριβώς τεχνικό ρόστερ. Ωραία. Ο Αναγνωστόπουλος, είπαμε, είναι προς ανανέωση. Α, ο Ανάκουγλου είναι ο 8ος που έχει συμβόλαιο και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, ο Δελιζήσης 9. Ορίστε, το ξέχασα το Δελιζήσης, ρε φίλε. 9 παίκτες αυτή τη στιγμή. 9. Ο Νίκητς δεν έχει. Ο Χαντί δεν έχει. 9. Και ο Πασάς δεν έχει. Άρα έχουμε 9 ποδοσφαιριστές με συμβόλαιο αυτή τη στιγμή. Και 3. 2 που ανανέωσαν και ένας που αποκτήθηκε, ο Ντιγκινή 12 και ένας ο Νασλίδης 13. Αν μέσα στο Σαββατοκύριακο επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και υπογράψουν και ο Καντιμίρης με τον Παυλίδη, πάμε στους 16. Εντάξει. Δεν θα έχω και 3-4 μικρούς από τη δεύτερη ομάδα. Πάω στους 20. Και θέλω άλλους 6-7-8. 6-7 πρωτοκλασσά τους, συν άλλους 2-3 για δεύτερους ρόλους. Άρα θέλω άλλες 7, 8, 9, 10 κινήσεις, ανανεώσεις και μεταγραφές στο διάστημα αμέσως μετά. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή 13
ενδυνάμει 16-17 παίκτες, δηλαδή 20 καμιά κοσαριά, αν βάλω και τους μικρούς που θα είναι από την δεύτερη ομάδα. Και δεν ξέρουμε το τι ακριβώς θα γίνει ακόμα. Είπαμε, ο Αναγνωστόπουλος έχει συμφωνήσει, αλλά περιμένουμε να πέσουν οι υπογραφές. Ο Παυλίδης το ίδιο, ο Καντιμίρης το ίδιο. Δεν συνεχίζει από ό,τι ξέρουμε ο Μάντζαρης. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον Μαραγκό. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Βαλεριάνος, ο Μουμίν, ο Ιντζόγλου, ο Δελιζήσης, ο Μιλούνοβιτς, ο Ανάκογλου και ο Μπαργκάν και ο Διαμαντόπουλος, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Άρα με τα τωρινά δεδομένα θα είναι στην πρώτη προπόνηση της ομάδας όλοι αυτοί οι παίκτες. Και μετά έχουμε Μαραγκό, Μπούρμπο, Κανακούδη, Τσουμάνι, Χαντί, Νίκιτς και Ντούνι και Πασάς, οι οποίοι είναι ελεύθεροι, και από αυτούς τα δεδομένα που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι δεν θα συνεχίσουν ο Χαντί 100%, ο Μπαστακός είπαμε έχει αποχωρήσει ήδη, και δεν ξέρω θα γίνει με το Μάντζαρι, νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει την ομάδα, αλλά τέλος πάντων, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη και θα δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Και ο Νίκιτς, μάλλον δεν έχει ακουστεί τίποτα για τον Νίκιτς, για το αν θα μείνει και αυτός στην ομάδα. Βέβαια, όλοι αυτοί που είπα μέχρι 36 έχουν συμβόλαιο μέχρι και αύριο. Από εκεί και έπειτα θα ξεκαθαρίσουν και όλα τα υπόλοιπα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Πάντως, ο κύριος Διαμαντόπουλος με τον κύριο Ερέρα σήμερα συζήτησαν για ούκο λίγες ώρες, έχουν πάρει τις αποφάσεις και πλέον θα ξεκινήσει ο Διαμαντόπουλος τις επαφές για να τελειώσουμε με αυτούς τους παίκτες που σας προαναφέραμε. Βγήκε ένα κλίμα από την πλευρά της ΠΑΕΑΡΙΣ ότι δεν θέλουν να κάνουν βιαστικές κινήσεις, θέλουν να κάνουν σίγουρες κινήσεις και θα τις κάνουν για να περιορίσουν τα όποια λάθη. Και από εκεί και έπειτα σίγουρα θα ξεκινήσουν οι επαφές με τον νέο αθλητικό διευθυντή και τις διαπραγματεύσεις και για έλευση και για ανανέωση αλλά και για αποδεσμεύσεις. Και θα δούμε πού θα καταλήξουν όλα αυτά. Από την πλευρά του ο Άρης λέει ότι παιδιά μην ανησυχείτε, έχουμε έτοιμες κάποιες συμφωνίες, θα τις δείτε στην πράξη στις επόμενες ημέρες. Βέβαια την ίδια στιγμή δύο παίκτες που ήταν αρχικά συμφωνημένοι δεν φαίνεται να συνεχίζουν στον Άρη, και για να πούμε και την πραγματικότητα σταμάτησε και ο Άρης να ασχολείται με τις περιπτώσεις τους, του Σέρο και του Μενέντες, και πάει για άλλα. Προφανώς πάει για άλλα, για άλλους ποδοσφαιριστές, και μάλιστα ήδη διαρρέεται από την ΠΑΕ Άρης ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνίες, αλλά μένει από τις συμφωνίες να δούμε και τις υπογραφές, γιατί και με αυτούς συμφώνησαν, αλλά υπογραφές δεν έπεσαν στα συμβόλαια για να τους δούμε να έρχονται στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Όπως σας είχα πει, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα, σε λίγο θα ανοίξουμε και γραμμούλες. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο Θωμάς Νασλίδης, ο 30χρονος μέσο επιθετικός που γεννήθηκε 23 Οκτωβρίου του 1987 στην Θεσσαλονίκη. 23 Οκτωβρίου, Ιούνιο, με 29 και 8 μηνών. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας. Ο Άρης θα είναι η έκτη ομάδα στην καριέρα του Θωμά Νασλίδη, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ιωνικό Διαβατών και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματα στον Μακεδονικό. Τη σεζόν 10-11 έπαιξε Super League και στην Καβάλα. Η επόμενη τετραετία το βρήκε στον Πλατανιά. Στην ομάδα των Χανίων είχε 87 συμμετοχές και 23 γκολ. Το 15 πήγε στη Βέρεια, 40 συμμετοχές και 5 γκολ. Τις δύο τελευταίες σεζόν στη Λάρισα, και μάλιστα ήταν και αρχηγός, 57 συμμετοχές και 17 γκολ. Με βάση τα στατιστικά του, στη Super League είναι ένας παίκτης που θα δούμε βέβαια αν θα βοηθήσει την ομάδα και πώς θα τη βοηθήσει την ομάδα ανάλογα με τις ευκαιρίες που θα πάρει από τον Ερέρα. Δηλώσεις Νασλίδη,
Όλοι γνωρίζουν πόσο πολύ ήθελα να φορέσω τη φανέλα της ομάδας. Ένα παιδικό όνειρο έγινε πραγματικότητα. Είμαι ευτυχισμένος που ανήκω πλέον στην οικογένεια του Άρη και ανυπομονώ να παίξω μπροστά στον κόσμο της ομάδας. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Άρη και τον πρόεδρο κύριο Καρυπίδη για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Η ομάδα επέστρεψε εκεί που ανήκει. Από την πλευρά μου θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό προκειμένου να πετύχει τους στόχους της και τη νέα χρονιά να φτάσει ψηλά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο γήπεδο που είναι άλλωστε ο καθρέφτης για κάθε ποδοσφαιριστή. Είναι η τοποθέτηση του Θωμά Νασλίδη, ο οποίος γίνεται το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. 23-10-287-888 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να καλείτε για να συζητήσουμε μαζί στον αέρα. Το break θα το κάνουμε παρά 10, κύριε Καβαδία, όλο μαζί. Παρακαλώ στον πρώτο φίλο. Γεια σου, Χρύσανθε. Χαίρετε. Ήθελα να πω για το Νασλίδη. Πείτε μας, όλη η οικογένεια πείτε μας, είναι από την Ιωνία και είναι μικρός, όλη το μικρό, το μικρό σας όνομα. Αριανή, όλη η οικογένεια. Το μικρό σας όνομα πείτε μου. Ναβουχοδονόσορα. Ναβουχοδονόσορας. Ναμπούκο, ναι. Να σας πω, τα χέρια τα κόβατε εκεί στους αποστάτες τότε που κάνατε τον νόμο. Βεβαίως. Τώρα ακούγανε κάποιοι νεότεροι και λένε τι, ποιος είναι ο Ναβουχοδονόσορας. Αλλά δεν διαβάζαν ιστορία. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Άντε, για. Μόνο αυτό! Ήθελε να μας πει ο φίλος ότι είναι όλη η οικογένεια αριανή. Το ξέρουμε για τον Άσλιδη. Το ξέρουμε ότι είναι αριανή και ότι η οικογένεια εκείνα τα διαβατά και κοντά στο βαθύλακο. Οπότε το ξέρω ακόμα καλύτερα εγώ. Από εκεί και έπειτα όμως το θέμα σε κάθε περίπτωση είναι να είναι καλός ποδοσφαιριστής. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό παίζει ρόλο και όχι αν είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό που και ο Νασλίδης θέλει από την πλευρά του είναι να παίξει καλό ποδόσφαιρο στον Άρη. Τώρα το ότι γουστάρει ο ίδιος που θα φορέσει τη φανέλα του Άρη είναι θετικό, αλλά αυτό το γούστο εντός εισαγωγικών πρέπει να μας το δείξει και στην πράξη μέσα στο γήπεδο. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον ίδιο που φοράει πλέον τη φανέλα της ομάδας που υποστηρίζει, όπως λέει και ο ίδιος από μικρός, και πρέπει να δείξει αυτή του την αγάπη και να τη δείξει έμπρακτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να σας πω ότι αυτό το οποίο αποφασίστηκε από την Super League είναι να αντιπροταθεί στον κύριο Βασιλιάδη να γίνει την επόμενη χρονιά, να πάμε λίγο πιο ομαλά δηλαδή, πρωτάθλημα με 14 ομάδες. Να μην πάμε κατευθείαν από τις 16 στις 12 δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο λογικό, ρε παιδιά. Να μην πάμε κατευθείαν, λέει, βία κατευθείαν. Γιατί έτσι δεν θα το δεχτεί κανένας. Θα το δούμε στην πράξη. Το τι καταρχήν θα αποφασίσει ο κύριος Βασιλιάδης και αν δέχεται αυτό το οποίο θα του προταθεί από την πλευρά της Λίγκας. Να έχουμε δηλαδή 16 ομάδες φέτος και του χρόνου να πάμε στις 14 ομάδες. Θα τα δούμε στην πράξη όλα αυτά και το κατά πόσο θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και αν υπάρξει έτσι συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές θα ανοίξει ο δρόμος και για τα τηλεοπτικά και για όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε ένα επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ναι. Έλα, Χρύσανθος. Παρακαλώ. Χρύσανθε. Ακούει. Έλα, ρε Τάταρος, τι κάνεις, αγόρι μου. Καλά, αγόρι, να είμαι εσύ. Καλά, να τώρα στο αμάξι ακούω. Ευτυχώς εσένα είναι ψηλά τον μπαλκόνι, φίλε, και δεν μασάς από τα νερά εκεί στη Χαλκιδική. Εντάξει, ρε, τι να μασάμε, ρε.
Αν και πάλι μια ψηλοζημιά την πάθαμε, δεν πειράζει. Πολύ νερό. Τέλος πάντων. Καλύτερα να γίνουν οι ομάδες του χρόνου φίλε 14, γιατί με την ομάδα που κάνω διαχειριστής προβλέπω φίλα κινδυνεύουμε αν πέσουν 4. Όχι, περίμενε. Εγώ ήθελα να πάω αεροδρόμιο, αλλά τώρα θα πάω σε μια αερολέσκη εδώ έξω που θα έρθει ο Νασλίδης. Με αυτό το διαχειριστή που έρχομαι, δεν τρώω κουτόχορτο φίλε, έχω σκάσει να πούμε. Μισό λεπτό, κάτσε. Να είμαστε δίκαιοι. Όσο δίκαιο και να έχει ο τύπος. Μισό λεπτό. Δεν κάνει για τον Άρη. Για κανένα βέρια και πολύ του είναι, φίλε. Ναι, μισό λεπτό. Δεν αντέχω άλλο να πούμε. Μισό λεπτό. Δεν αντέχω, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λες για διαχειριστή. Μισό λεπτό. Περίμενε. Περίμενε. Φτάνει. Λες για διαχειριστή. Ναι. Τι έχει διαχειριστεί μέχρι τώρα. Περιμένει τα τηλεοπτικά, ρε φίλε. Ό,τι έβαλε, έβαλε. Σαν να έχω εγώ να πούμε μια κούρσα. Εάν έχει βάλει 4 έτσι, εκατομμύρια, ρε Κώστα μου. Όμως... Κρατήσει, Κώστα μου. Να θέλω να πάρω καινούργια. Να είμαστε δίκαιοι. Τέσσερα. Κώστα μου, όταν κάποιος έχει βάλει 4 εκατομμύρια, δεν τον λες διαχειριστή. Πού τα έβαλε μου για 4 εκατομμύρια τώρα, από πού τα έβαλε. Με βάση τα επίσημα, πού μισό, τα έβαλε, ρε, στη γάμα και στη βήτα. Ούτε τις μετοχές έχει, βρε. Ποιος τις έχει, βρε. Όπα, όχι, όχι, Κώστα. Ποιος τις έχει τις μετοχές. Ποιος τις έχει τις μετοχές. Οι άλλοι έχουν φύγει στο διάστημα να πούμε. Ποιος έχει τις μετοχές. Ποιος θα κλείνεις τώρα, ρε Χρήστα, έχω τρελαθεί να πούμε. Κάτσε τώρα, τι θα λες, ότι, ρε Κώστα, θα μαλώσουμε. Ποιος έχει τις μετοχές. Η αδερφή του, ρε φίλε. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Αυτός έχει. Τι λεφτά είναι που γίνονται στον Άρη, ρε Χρυσάφε. Τα 3 εκατομμύρια λοιπόν, τα 2,5 εκατομμύρια για το μετοχικό κεφάλαιο, ποιος τα βάλε. Ο τύπος δεν κάνει για τον Άρη έτσι όπως το θέλω εγώ. Αλλά άλλο το δεν κάνει για τον Άρη και άλλο είναι διαχειριστής. Έχει διαφορά. Αυτό πράγμα, ρε φίλε, να μπαίνει ο Ιούλιος και να παίρνει με τέτοιους πιο παίκτες. Ότι κοινή δεν είναι καλός παίκτης. Ότι κοινή δεν είναι καλός παίκτης. Κάτι πράγματα στο Facebook λες και ήρθε να πω Κασεμίρο. Ότι κοινή δεν είναι καλός παίκτης. Το παλικαράκι τον Ασλίδη που δεν κάνει ούτε για την τρίλια πλέον, ρε φίλε. Ότι κοινή δεν είναι καλός παίκτης. Είπα είναι καλός, αλλά είναι ένα επίπεδο. Εντάξει, θα είχαμε να λέγαμε. Γιατί δεν τον πήρανε μεγάλες ομάδες Αθήνας, δεν το χτυπήσανε. Δεν είπα ότι είναι καλός. Ποιες μεγάλες. Συγγνώμη, εσένα το επίπεδο σου, τώρα που γύρεις από τη Β' Εθνική είναι για τις μεγάλες ομάδες Αθήνας. Καταρχήν ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τον πληρώσει. Δεν μπορεί να τον πληρώσει ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό δεν τον πήρε. Δεν μπορεί όλοι να κάνει μεταγραφή. Όλοι ετοιμάζονται για παραλία, ναι. Είναι παραπαυμένοι με ό,τι γίνεται. Ναι. Ο τύπος αυτός περιμένει, ο κύριος Καρυπίδης, να μην γίνομαι και κακός. Ναι. Να είναι. Ρε, δεν μπορείς. Γιατί δεν έδωσε τον Μάδο, έφαγε στον παπά για τις 4-5 δόσεις που σε δώσανε. Οι άλλοι είχαν πλάνο. Εσύ έχεις ένα πλάνο, ρε. Δεν υπήρχαν 4 δόσεις. Δεν υπήρχαν 4 δόσεις. Υπήρχαν 8 δόσεις των 500. Γιατί λέει ότι έχει βάλει παραπάνω, ρε Σικώστα. Να φύγει ένας που πάρει το μαγαζί και να μου δίνει κάθε χρόνο 10 χιλιάρικα. Ξέρεις τι ωραία θα ήταν. Τι θέλει, ρε, πού θα πάει το μάρι με το μαγαζί. Αν έχεις βάλει 200 δεν θα ήταν ωραία. Θα πέφτουν του χρόνου. Αν έχεις βάλει 200... Μετά από αυτά τα χρόνια που οι παραγωτάρες του Άρη προτίμησαν να ανοίξουν εφημερίδες και να κυκλοφορά στα στέκα τα αργανά και να γελάνε με τον Άρη στα χωριά, ενώ μπορούσαν να το σώσουν στη Β'. Καλύτερα να κράξω τώρα, πάση κινητοποιηθεί τίποτα, αλλά δεν το βλέπω το έργο. Ο Αργιανός έχει κάτι κάτω στα χαμηλά. Εγώ λέω ότι πρέπει, Κώστα μου. Κώστα μου. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Κώστα μου, άκουσε με. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Εγώ είμαι ανοιχτός και να λες και την άποψή σου και τα πάντα και το ξέρεις. Εγώ λέω όμως το εξής. Κώστα, πρέπει να είμαστε πιο δίκαιοι όμως. Και βρίζουν στο Facebook να πούμε και να είχαμε να λέγαμε. Λες όταν ήταν ο Σάρουμαν να πούμε, δεν τα λέγαμε. Εγώ πόνημα. Ξέρω ποιος είσαι. Άκουσε με λίγο. Εγώ ξέρω ποιος είσαι, οπότε δεν χρειάζεται να μου λες τίποτα. Λέω λοιπόν το εξής. Γιατί τελευταία ξέρεις όταν λες την άποψή σου και είναι κοντά στο ρεύμα. Όταν αυτή απλά ξέρεις τι θέλω από σένα. Ξέρεις τι θέλω από σένα. Θέλω από σένα να είσαι λίγο πιο ψύχρημος και λίγο πιο δίκαιος. Και στο θέμα. Άκουσε με λίγο. Έχεις δίκιο και να ανησυχείς και τα πάντα. Αλλά στο θέμα που λες για διαχείριση κάνεις λάθος. Γιατί τα λεφτά μπήκαν και δεν το λέω εγώ ή ο Καρυπίδης. Το λέει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το Υπουργείο Εμπορίου και η ΕΠΟ. Όταν λοιπόν αυτοί σου πιστοποιούν ότι στη Β' Εθνική έχουν μπει τα 2,5 εκατομμύρια και στη Γ' Εθνική έχει μπει το 1%, τότε δεν μπορείς να το λες διαχειριστή. Να μου πεις ότι δεν μπορεί να πάει την ομάδα πιο πάνω ή οτιδήποτε άλλο, μπορώ να το δεχτώ. Μπορεί να μην ήταν Καρυπίδης, να ήταν ο Παναγιωτίδης, να ήταν ο οποιοσδήποτε, τσακαλώτος. Να είμαστε δίκαιοι, να αναγνωρίζουμε τα χρήματα. Το όνομα είναι ο θεσμός, με το θεσμό.
Δεν τον ξέρω και από χθες. Θες κάτι παραπάνω, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν είναι διαχειριστής. Πολύ, πολύ παραπάνω, φίλε, για να μπορώ τον πιτσιρίκο μου. Πούντος. Που 4 χρόνια. Πούντος. Πουλάνε τέλα εδώ, να πούμε, οι πελάτες. Γιατί κάποια ομάδα ξέρεις ποια πρωταγωνιστεί. Κώστα μου, πού είναι όμως αυτός που θα αγοράσει την ομάδα, πού είναι. Κρατάμε με νύχια και με δόντια και στα σχολεία και παντού. Και εγώ γιο έχω και τρία κορίτσια, αλλά σου λέω. Ναι, πού είναι αυτός που θα έρθει να πάρει την ομάδα. Γιατί μέχρι τώρα εκτός από τον Καρυπίδη λεφτά δεν έβαλα άλλο. Αυτοί που τον προσέγγισαν μπορούσαν να πει. Δεν γίνεται σε 8 χρόνια. Κώστα μου, δεν γίνεται να πάρει τον Άρη και να τον πληρώνει σε 8 χρόνια. Εσένα αν έρθει κάποιο να αγοράσει το μαγαζί σου. Μισό λεπτό. Θα το δώσει εδώ σε 8 χρόνια. Καβάλα στο άλογο θα έρθουν αυτοί οι χρυσαφέ, αλλιώς δεν θα δουν αυτή τη χορηγία. Είναι στην άκρη και περιμένουν τα business μας. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Αλλά, σε 8... Σε... Αλλά ο Άρης, ο θεσμός Άρης, ο κύριος Ψηφίδης, γελάκι πέτρες, κάνουν τίποτα για να φέρουν ένα μεγάλο όπως έκανε ο Κατσάρης εκεί. Ποιο Ψηφίδης τώρα. Τίποτα δεν κάνουν αυτοί, ρε. Ο Ψηφίδης τι να κάνει, ρε φίλε. Να κινηθούν, ρε, να φέρουν ένα. Πού είναι. Τέσσερα χρόνια, Κώστα μου, τέσσερα χρόνια μιλάμε για το γωνία μαγαζί χωρίς χρέη. Πού είναι ένας. Η άλλη ομάδα, εντάξει, οι άλλοι τους έχουν κάτι. Δεν τον... Εσύ τι νομίζεις, ο Κατσαρής τον έφερε. Ο Κατσαρής τον έφερε το Σαββίδι. Τεμενάδες τον είχε συνέγκα στην πύρα από δίπλα. Ο δικός μας ο Ραστέλης τι κάνει, ρε φίλε. Ναι, ξαναλέω. Δεν κουνιέται, φίλο. Ο Κατσαρής έφερε το Σαββίδι. Όχι ο Ολυμπιακάκιας που έχουμε πρόεδρο. Ο Άρης, οι Αργιανοί. Πού? Οι παράγοντες. Σε ποιο πράγμα. Μου άρεσε αφέντας. Βγήκε που παίξα να το φάνε να πούμε κάποτε που κι αυτός είχε κάνει τα κλίματά του. Τέλος πάντων, να με συγχωρείς για το ύφος μου. Αλλά ακούω πάντα, τα πάντα ό,τι κινείται σε Αργιανό. Δεν μπορώ να συμμετέχω όπως παλιά, εντάξει. Και τι αναγκαστικά είμαστε 12 ώρες το 24ωρο, 15 ανάλογα. Έτσι, αλλά... Εγώ θέλω απλά... Θέλω απλά... Και το διαρκείας μου θα πάρω τώρα. Έτσι. Κανονικότατα εκεί με τον πιτσιρίκο στην οικογενειακή, αλλά... Εντάξει, ρε φίλε. Λίγο να πούμε, να σε πω κάτι. Ιούλιος μπαίνει. Θέλω απλά, Ιούλιος. Θέλω απλά, με γνώση όλων των θεμάτων, θα τα ξαναπούμε εφόσον φτιαχτεί η ομάδα. Και τότε θα δούμε πώς θα είναι η ομάδα. Να γίνω ρόμπα, εγώ στο ξαναλέω. Όχι, δεν είναι θέμα ρόμπας. Βγάζεις, να σου πω κάτι, βγάζεις μια αγανάκτηση και μια... και μια αγωνία και μια αγωνία, άκουσε με λίγο, και μια αγωνία που είναι φυσιολογική μετά από τόσα χρόνια. Απλά λίγο πιο ψύχρεμα τα πράγματα. Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Υπάρχει μια μέση κατάσταση. Υπάρχει και μέση κατάσταση. Πάντα. Να σε καλά, γορίνα. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Σαλτίδου, μαζί μιλάμε. Λίγο πιο δυνατά αν έχεις την καλοσύνη. Μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε. Μ' ακούς. Ναι. Ωραία. Παίζουν το μικρό σου. Το μικρό σου. Δεν έχει σημασία, ρε Χρήστα, το μικρό. Για να μιλάω με κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή, μιλάμε δεν χρειάζεται, ρε. Με τον Γιάννη, τον Μάκη, τον Νίκο, τον Κώστα, κάποιον. Δεν χρειάζεται. Ωραία, ο δεν χρειάζεται λοιπόν. Ο δεν χρειάζεται. Πάμε. Έτσι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, πες μου, αυτό που έκανες τώρα, τι ωφέλησε την ομάδα μας. Τι έκανα εγώ. Έτσι. Αυτό που έκανες, άφησε αυτόν τον άνθρωπο εδώ και 10 λεπτά και λέει αυτά που λέει. Έχει ξεφτυλίσει το θεσμό του Άρη. Άμα βγαίνει ο καθένας και λέει την άποψη, τον αφήνεις να λέει την άποψη. Μα όταν είναι εσύ αυτή τη στιγμή την άποψή σου, δεν λες. Όχι. Τι. Κοίτα, εγώ δεν πήρα ξεφτύλιο στο θεσμό του Άρη. Έτσι. Ναι, αλλά τι να κάνω, εγώ, πρόεδρο... να μπαίνω στο μυαλό σας μέσα και να σκέφτομαι ή αν διαφωνώ να το κλείνω. Όχι, το δικό μου το μυαλό. Όχι, Ταλτίδα, αυτό που έκανες τώρα δεν γίνεται. Εγώ. Έτσι, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Εγώ φταίω. Έχει βρίσει τον Άρη, τον έχει ξεφτυλίσει, έχει ξεφτυλίσει στο θεσμό του Άρη. Έτσι, έχει πει τα 1002 και τον αφήνεις και τα λέει. Δηλαδή, τον άφησα κιόλας. Δεν μίλησα εγώ πάνω σε αυτά που έλεγε. Καλτίδι. Έλεγε αυτό στην άποψη και εγώ τη δική μου. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι. Δηλαδή αυτό τώρα είναι κόψω... δημοσιογραφική εκπομπή που έκανες. Που να βρίζει τον πρόεδρο του Άρη. Ό,τι και να είναι ο πρόεδρος του Άρη. Δηλαδή, τι σε έκανε ο πρόεδρος του Άρη. Τι, όταν λες βρίζει, όταν λες βρίζει, ποια ήταν η βρισιά. Δηλαδή τι θες να το βρίσει με βρισκές. Αυτό που έκανε όλο ήταν αυτό το πράγμα που είπε, όλο το πράγμα εδώ και το απάντησα σε αυτά που είπε. Εσένα σου άρεσε δηλαδή. Όχι, και γι' αυτό είπα, γι' αυτό είπα διαφορετική άποψη. Βρε, αυτό δεν είναι διαφορετική άποψη. Αυτή ήταν βαλτή τώρα. Βαλτή ήταν αυτή. Ο Κώστας και ο Κώστας. Μην ξανά ξαναλέω. Τώρα, Κώστα. Εγώ είπα διαφορετική. Έχω... Γήπεδο, Κώστα. Εγώ του είπα στην πράξη. Ούτε τίποτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως θα κάνεις. Πώς είναι τα πράγματα δηλαδή. Τι θες, τον κόψω. Δηλαδή, αν βγήκε ένας και ξεφτέλησε τον πρόεδρο του Άρη Θεσσαλονίκη. Τι εννοείς ξεφτέλησε, ρε φίλε. Και λες είναι διαφορετική άποψη. Τι εννοείς ξεφτέλησε. Είναι διαφορετική άποψη. Να το κλείσει, ρε φίλε. Δεν κλείνω κανέναν εγώ, φίλε. Ακόμα και όταν λέγανε. Ακόμα και όταν λέγανε. Ψευδός ότι τους έκλεινα. Φίλε μου, ακόμα και όταν ψευδός έλεγαν ότι τους έκλεινα, εγώ δεν κλείνω κανένα ποτέ.
Γιατί είναι γιατί κόντρα σε αυτό που πιστεύω. Δεν το καταλαβαίνω. Αν βρήσει, θα τον κλείσω. Δηλαδή, τι έπρεπε να σε. Αυτό που έκανε, τι ήταν. Πες μου, δηλαδή. Ποια είναι η βρισιά. Απερίμενε να βρίσει, δηλαδή εσύ. Μα άμα έβρισε, αυτό τον έκλεινα. Άμα δεν βρίσει, τι να το κάνω. Αυτό ο εξαφτελισμό που είπε είναι βρισιά. Ποιο. Εσένα, έτσι, αστυνομία. Ότι δεν πιστεύει ότι με τον Καρυπίδα πάει μπροστά είναι βρισιά. Κάτσε ρε Τσαλτίδη, άστε να μιλήσει. Ρε Τσαλτίδη. Εσένα νομίζει ότι έκανε κριτική αυτό. Είσαι πολύ βαθιά ανοιχτό μέλο, Τσαλτίδη. Καλά, αν είμαι εγώ βαθιά ανοιχτό ή όχι, ξέρω πολύ καλά. Αν έκανε κριτική αυτό εδώ τώρα, ο Κώστα. Μην ξαναπατήσω εκεί ποδό, ρε Κώστα. Να σε καλά. Αν είσαι τόσο πολύ αναστατωμένο. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, Χρυσάνθε. Ναι. Εγώ είμαι, ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Ακούς. Ναι. Έχει δίκιο ο προηγούμενος. Αυτό είναι, αυτό με ήθελε να σπάσω το ράδιο. Μα την Παναγία με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο Ναζίδης, πόσα γκολ έχει βάλει στην Αλφα Εθνική. Ποιος παίχτης άλλος έχει βάλει τόσα γκολ. Πόσα, ποιος παίχτης έχει βάλει. Και εσύ το κρίνεις, 17, να πούμε, 17 το παιδί έβαλε ακόμα δεν ήρθε, αντί να πει, ένα, τι να πω, τι αργιανή είναι αυτή, ρε Χρυσάνθε. Ναι, τώρα μην αρχίσουμε να μαλώνουμε πάλι μεταξύ μας. Ναι, να μην μαλώνουμε, αλλά αντί να βοηθήσουμε, να πούμε, να αλλάξουμε η ιστορία μας, να αλλάξουν τα πάντα, τώρα είναι η ευκαιρία μας. Ο Ναζλίδης έχει βάλει 17 γκολ σε 57 συμμετοχές με τη Λάρισα. Γενικά σε όλες τις συμμετοχές του στην Αλβανία. Και 40 συμμετοχές είχε με τη Βέρεια 5 γκολ και με τον Πλατανιά 87 συμμετοχές 23 γκολ. Δεν έχει βάλει, εντάξει. 20, 30, 40, 45. Ακούει Ραπτόπουλο αυτό, ξέρει. Αυτό ακούει Ραπτόπουλο γιατί έχει έναν Αριανό. Δεν είχε έναν Αριανό, δεν με κλαίει. Άμα αρθεί ο Ναζλίδης, εγώ δεν παίρνω διαρκείες και τέτοια και βγαίνουν και τα λένε σε σένα. Ωραία. Εγώ αυτά που ήταν να το απαντήσω, το απάντησα. Ούτε διαχειριστή είναι ο Καρυπίδη, ούτε τίποτα. Ξέρω ότι είσαι. Εγώ για σένα και μόνο μένω σε αυτό το σταθμό. Να είσαι γιατί καλά. Έχω μείνει αυτό ο Ζαγόρα πολύ τον Άρη. Πολύ ηρωνία. Έχει ένα νούμερο δίθεν Αριανό το βράδυ στη ζούγκλα. Τι είναι αυτός, δε, αυτός ο Σιριζέος. Καλά, δε, έχει νούμερο, σχέτο νούμερο είναι αυτός. Και μόνο που είναι Σιριζέος κόβεται. Και μια φορά και αποστόμωσε τον αυτόν, αρε. Να είσαι καλά, είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν θα δώσω, Γιώργο μου, δεν θα δώσω αξία σε ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται πίσω από αριθμούς τηλεφώνων και οτιδήποτε άλλο. Ναι, δεν γίνεται. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Εγώ είμαι ο Αντώνης. Έλα, Αντώνη. Και το επίθετό μου μπορώ να πω και τα πάντα μπορώ να πω. Δεν χρειάζεται. Αυτό μας επίθεστο. Όχι να βγω και να κατηγορώ τον Αριανό χωρίς να λέω ένα... Το να βγάζει κάποιος την αγανάκτησή του για κάποια πράγματα που βλέπει δεν είναι κακό. Και δεν πιστεύω ότι έβρισε τον πρόεδρο της ομάδας. Εγώ σου απλά είπα. Έβγαλε μία... Έβγαλε και μία... Βλέποντας... Αν θες την άποψή μου, μία υπερβολική αγανάκτηση... Δεν είναι διαχείριστης ο Καρυπίδης. Ναι. Δεν είναι διαχείριστης. Και το λένε όχι, τα επίσημα έγγραφα. Αλλά άρα... δεν είναι και επενδυτής με την έννοια της λέξης επενδυτής. Δεν είναι. Το επενδυτής... Και θα σου πω και αν γιατί. Έχεις βάλει 3-4 εκατομμύρια επενδυτής λέγεσαι. Πώς λέγεσαι. Τα βάλε ρε παιδί μου. Εντάξει. Τα βάλε. Και εγώ άμα κερδίσω αύριο το Λαχείο θα θέλω να πάρω τον Άρη άμα πάρω 3 εκατομμύρια. Ναι. Και με τα 3 εκατομμύρια που θα βάλω θα έχω τον εσένα, ας πούμε, που θα είσαι δημοσιογράφος και θα μου λες ότι έβαλα 3 εκατομμύρια. Ναι. Τα οποία βέβαια είναι υπερβολικά λεφτά. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Ο Καρυπίδης λέει ότι έχει βάλει παραπάνω, να ξέρεις. Εγώ σου λέω τι φαίνεται στα επίσημα έγγραφα, ΕΠΟ, Επιτροπή Επαγγελματικών Αθλητισμού, εμπορίου. Αυτά είναι αδιαφυσβήτητα. Σέβομαι τον πρόεδρο του Άρη, σέβομαι τα λεφτά που έβαλε και με το παραπάνω θα πάω στο γήπεδο, θα φωνάξω για τον Άρη. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι εσένα, σαν δημοσιογράφο. Ναι. Πέρυσι η ομάδα, μετά το στραπάτσο το προπέδιο που ήταν που δεν ανεβήκαμε στη Λίτα, πέρυσι δεν ήταν όλα τόσο όμορφα και τόσο ωραία από την αρχή η οργάνωση, έστω και με τον τρόπο που έγινε. Δεν έγινε κάτι τρομακτικό. Η οργάνωση στο αγωνιστικό κομμάτι, ναι. Σε υπόλοιπα πράγματα μας έχεις ακούσει να αναφερόμαστε αρκετές φορές. Ναι, δεν το συζητάω. Και... Αυτά υπόλοιπα. Εγώ σου μιλάω για το αγωνιστικό. Η οργάνωση ήταν υπερβολικά καλή πέρσι. Ήταν. Φέτος. Ναι. Φέτος δεν έχει μεγάλη καμία σχέση. Δεν θα έχει... σου το πω. Δηλαδή, περίμενε. Πέρσι ήταν έτσι γιατί, 30... γιατί ξεκίνησε 30 Ιουλίου. Ναι, 29, φέτος, Ιουνίου, 29 Ιουνίου ήσουν στην ίδια κατάσταση. Ναι. Απλά δεν σε πίεζε ο χρόνος όσο πέρσι.
Τώρα θα σου, πω, το κατά πόσο υπάρχει οργάνωση ή όχι 9 Ιουλίου. Εκεί θα σου πω αν υπάρχει οργάνωση. Γιατί αν την, μέσα στην εβδομάδα την επόμενη. Γιατί αν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έρθουν οι 7-8 παίκτες που λένε ότι θα έρθουν, δεν θα έχω πρόβλημα. Α, για να φύγουν οι στην προετοιμασία. Ναι, βέβαια. Δεν θα έχω πρόβλημα. Αν πάω προετοιμασία με τον Γκλυγκόπουλο και με μένα, θα έχω πρόβλημα. Εκεί θα κρίνω αν υπάρχει ή όχι. Και το ότι ήρθε ένας αθλητικός διευθυντής που είναι ένα όνομα στην Ελλάδα. Δεν είναι το νούμερο ένα, αλλά έχει ένα βιογραφικό καλό. Με κάνει πιο αισιόδοξο πλέον. Συγγνώμη λίγο. Αυτό το βιογραφικό, γιατί εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Εσείς το όλα πάω κάτω. Είναι στο Παναθηναϊκό. Ήταν στο Παναθηναϊκό. Πριν ήταν μάνατζερ. Είναι γνωστός στα δημοσιογραφικά στέκια. Είναι γνωστός. Ήταν μάνατζερ, ήταν δίπλα στον Ευαγγελόπουλο. Θα σου πω πολύ γρήγορα κάποια πράγματα. Είναι αυτός που πούλησε στην ουσία Μπέργκ και Ζέκα και Βλαχοδήμο. Και Βλαχοδήμο. Αυτό δείχνει μια ικανότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Θα κριθεί στον Άρη για το έργο του στον Άρη. Αλλά δείχνει αυτό να έχει. Έπρεπε να ήταν ο πρώτος που να είχε έρθει όμως. Με το έπρεπε τι να κάνουμε τώρα. Τώρα τα συμφώνησε. Τώρα βέβαια. Ναι, παιδί μου, από πλευράς οργάνωσης. Γιατί να σου πω κάτι. Επειδή τώρα εγώ μιλάω στο τηλέφωνο. Δες λίγο, Αντώνη μου, δες λίγο σε όλες τις ομάδες πόσες μεταγραφές έχουν γίνει. Σε όλες. Ναι, ρε παιδί μου, ωραία. Αυτό εμείς γίνεται πάντα στις χρονιές μου. Θεωρητικά ξέραμε ότι θα ανεβούμε εδώ και ένα δίμηνο. Εντελώς μεταξύ. Δηλαδή, κάποια πράγματα, ακόμα και κάποια χρήματα να βρει, μία προκαταβολή. Αν και δεν θέλω να το κάνω, θα σου πω το εξής. Οι δίπλα έχουν 100 εκατομμύρια. Έχουν 250 μάνατζερ, 432 σκάουτερ, 672 υπαλλήλους. Και παρόλα αυτά, όχι για να καταλάβεις, δεν λέω για να δικαιολογήσω, αλλά δεν είναι έτσι απλό, παιδιά, να ετοιμαστώ από το Μάρτιο. Δεν γίνεται. Το ποδόσφαιρο δεν είναι τέτοιο. Το πραγματικό δεν είναι football manager, πάω και παίρνω τον παίχτη. Όχι. Ναι, και εγώ τώρα ερωτήσεις κάνω. Έτσι. 25 μέρες προσπαθούν να πάρουν τον Μπούκι. Με λεφτά, με άπλα και δεν είναι μόνο το οικονομικό. Απλά ξέρεις τι γίνεται στον Άρη. Το εύκολο πράγμα στον Άρη να λέμε, α, δεν έχει προκαταβολές, γι' αυτό δεν έρχεται. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ορίστε, ο Ντιγκινί κόστησε τα διπλάσια λεφτά από τον Πλατέλα. 2 μέρες τι λέγαμε, δεν είχαμε λεφτά να κλείσουμε τον Πλατέλα. Ο Ντιγκινί ήρθε με τα διπλά. Τι έγινε, βρήκε τα λεφτά στο ενδιάμεσο. Λέγατε ότι με τα ίδια λεφτά του Πλατέλα μπορεί να έρθει μάλλον με λιγότερα λεφτά από αυτά που θα πάρει ο Πλατέλα να έρθει κάποιο παίκτη. Αυτό είναι άλλο. Ναι, ο οποίο θα είναι εξτρέμ. Που θα είναι εξτρέμ. Αλλά δεν υπήρχε και η προσθήκη του Ντιγκινί. Τέλος πάντων, όλα καλά να πάνε. Και εγώ έχω μεγάλους ενδιασμούς για το τι γίνεται φέτος, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα στην ομάδα. Έτσι. Και το ότι μιλάμε καμιά φορά ενάντια. Τέλος πάντων, υπάρχει μια άλλη γνώμη. Δεν είναι κακό, παιδιά. Καλοπροαίρετη να είναι. Και να είμαστε όλοι δίπλα στην ομάδα. Μην κατευθείαν παίρνουμε και λέμε ο ένας θα μείνει στο γήπεδο, ο άλλος θα μην πάει. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Είμαστε. Να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου σε όλους, να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Επόμενος. Κρίσατε. Παρακαλώ. Ο Σταμάτης είναι. Έλα, Σταμάτη. Την έκφραση αμετανόητος, τι ξέρεις. Αμετανόητος. Τι σημαίνει. Ναι. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι κάνανε τη λέσχη, περιμέναν να διοικούνε τον Άρη για να μην εμφανιστεί ποτέ επενδυτής στον Άρη και όποιος επενδυτής και να εμφανιστεί μετά τον Καρυπίδη, πριν τον Καρυπίδη οτιδήποτε, θα είναι κακός. Διότι αυτοί με το μυαλό τους όλοι νόμιζαν ότι είναι ο Κόκαλης. Ότι όταν θα πάρουν και ο λαός θα είναι επάνω, ο Άρης θα γίνει, η Μπαρσελόνα δεν είναι τίποτα. Διαστημικό. Όλο αυτό το επιχείρημά τους καταλήγει σε αυτό. Κανένας δεν είναι καλός εκτός από αυτούς. Ποια είναι η διάδοχη κατάσταση στον Άρη? Γιατί διάδοχη, υπάρχει διάδοχη? Υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει εκφράσει υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ο Καρυπίδης ο οποίος έβαλε 4 εκατομμύρια, το οποίο είναι σε λεφτά 1,5 δις. Όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι του Άρη βάλανε 1,5 εκατομμύρια που είναι ο λόγος, εντάξει, αστείευομαι.
Γι' αυτό είπα και στο φίλο τον Κώστα ότι δεν μπορείς να πεις. Δεν μπορείς να πεις διαχειριστή κάποιον που έχει βάλει 3-4 εκατομμύρια. Όλα αυτά τα οποία λένε αν γίνει 29 Ιουλίου. Αλλά 29 Ιουνίου τι να περιμένουνε. Δηλαδή να μην ψάξουμε. Να μην δούμε αν μας κάνει λίγο αυτός, λίγο εκείνος ή ίσως εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Γιατί στις 29 Ιουνίου να γίνεται κόλαση πάλι. Καλά, δεν έγινε και κόλαση. Είπε ο Κώστα την άποψή του λίγο διαφορετική. Εντάξει, δεν είναι κόλαση. Εντάξει. Κόλαση. Αυτά ο προπρογόνος παρουσίασε την κατάσταση κόλαση. Ναι. Του το είπα και εγώ ότι πρέπει λίγο πιο ψυχρεμά να τα δει. Αλλά είναι από την αγωνία του. Εγώ κοίταξε. Είναι συγκεκριμένα. Τον Κώστα τον ξέρω και τι αριανάκι είναι κτλ. Ήταν λίγο πιο. Ποιο δηλαδή, είναι λίγο τρελαμένος. Ήμασταν εκτός τόπου και χρόνου αν νομίζαμε ότι θα εμφανιστεί ανεφόλαζόταν οι Αμερικάνοι πριν τα 8 χρόνια. Με 8 δόσεις, σε 8 ετήσιες δόσεις. Στον Άρη. Σε 8... Ήταν δεδομένο ότι στον Άρη 10-12 πέφτεις από τους παλιούς 14 θα μένανε. Και θα παίρναμε καμιά δεκαριά. Έτσι είναι. Είναι δυνατόν από τους δύο χρεμόλους. Όχι. Που μπορεί να ήταν όλοι για να φύγουν. Γινόταν να φύγουν όλοι. Όχι. Πώς θα κάναμε ομάδα, ακόμα και αυτοί οι πέντε που θα είναι από τους παλιούς, δεν καταλαβαίνεις, θα έχουν κάποιο δέσιμο μεταξύ τους. Είμαστε πραγματικά από άλλο πλανήτη. Από τον Άρη. Κοντά στον Άρη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Λοιπόν, έχω Σταυρό. Πάμε στο Σταυρό. Κύριε Κόλκα. Κύριε Κόλκα, τι κάνετε? Πάμε γρήγορα να δώσουμε δεκάδες. Βεβαίως. Άντε λεχτό, διδιδόν κατά το δοκάρια, τρεις πίσω, ο Σα, ο, αυτό πώς το διόντρα, το χάσαμε, για στο μπλό. Το τρία είναι, έχει έναν αέρα, μας βοηθάει 100% στο χέρι, τίποτα. Δεν είναι, ο τρία ποιος είναι. Ο Πορνό. Ποιος? Και ο Μίλιτς. Πορνό. Ο Πορνό. Τι Πορνό ρε φίλε. Πορνό, μπο. Α, με μπο, α. Μπο. Ωραία. Ναι. Ο Σάλεμέικερ στα δεξιά, μέσα δεξιά, ο Καγέμπες στον άξονα, Μουσόνα στα αριστερά, Τρέμπελ σε κάτι σαν 10, ο Γκέρες στην επίθεση με τον Ντιματά και ένας στο 6 τώρα αυτός που είναι μέσα αριστερά, ο Κούμς, είναι η ενδεκάδα της Άντρεχτ από ό,τι καταφέραμε. Να βρούμε σχηματισμό τώρα τι σχηματισμό από αυτό που μας έδωσε αυτός. Αν πετύχει 5 στα 11 θα πανηγυρίζουμε. Ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μήχρονο, 2.45 το επαναλαμβάνω. Πασχαλάκης εκ νέου, δεν παίζει ο Γλύκος, δεν ξέρω τον λόγο. Ήταν να πειραστούν τα παιχνίδια οι τερματοφύλακες, τελικά παίζει ο Πασχαλάκης πάλι. Μάρτος Βαρέλα, Μαουρίτε, Μάρτος Βαρέλα, Κρέσπο, Χατσερίδης, η 4 στην άμυνα με τον Κρέσπο αριστερό μπακ, Χατσερίδης ντεμπούτο. Χαρίσεις και Μαουρίτσιο, για μένα το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του ΠΑΟΚ στον πρώτο μήχρονο είναι αυτό που θα κολλήσουν αυτοί οι δύο. Πέλκας στο 10, επιστροφή Πέδρο Ερίκε στα δεξιά της επίθεσης. Ο άνθρωπος που φάνηκε να υπάρχει άγαλμα στα μπιτσόμπαρα και στα ρέγγε μπαρ της πόλης, αλλά γενικότερα και στην Τούμπα, ο Μπίσες βάζει στα αριστερά, από το γήπεδο της Τούμπας, αυτό πρέπει να κάνουμε άγαλμα με την Αφάνο. Εντάξει, και στην κορυφή της επίθεσης ο Κουλούρης. Στο δεύτερο μήχρονο για τον ΠΑΟΚ θα παίξει ο Ρέι. Ο Καντουρί, ο Μαλεζάς, ο Μιχόγεβιτς, ο Λάμπρο, ο Μιστακίδης, ο Σάχο, Μπαλογιάννης, Κίτσιου, Κάνιας και Ζαμπά. Θα δούμε το σχηματισμό ακριβώς στο δεύτερο ημίχρονο. Επιστροφή σε σένα για να πεις τα δικά σου. Έγινε Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα πω άλλα δικά μου, θα κλείσω την εκπομπή για να πάμε στο break και μετά να συνδεθούμε με την Ολλανδία και πάλι για τη μετάδοση του αγώνα. Όπως βεβαίως θα κάνουμε και κατά την παρουσία του Άρη στην Ολλανδία. Θυμίζω 4 φιλικά παιχνίδια θα δώσει ο Άρης στην Ολλανδία. Με την De Bos το πρώτο, με την De Graafschap το δεύτερο, με την De Haag το τρίτο και με την δεύτερη ομάδα της Willem το τέταρτο. 28 Ιουλίου, 31 Ιουλίου, 3 Αυγούστου και 4 Αυγούστου τα 4 φιλικά στην Ολλανδία. Πρώτο βέβαια φιλικό θα είναι αυτό κοντά στην ΑΕΚ, Άρης ΑΕΚ στις 25 Ιουλίου στο Κλεάνθης Βικελίδης, Λάρισα Άρης 8 Αυγούστου, 11 Αυγούστου η Ρεβάνς Άρης Λάρισα και 18 Αυγούστου Άρης Πας Γιάννενα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Παιδιά, ακούστε, να ξανασυστηθούμε για ορισμένους.
εγώ να κλείσω κόσμο δεν το έχω κάνει ποτέ. Παρόλο που έχει υποθεί ότι το έκανα, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Αυτοί που βρίζουν θα κοπούν. Αυτοί που προσβάλλουν θα κοπούν. Τώρα, αν κάποιο πει διαχειριστεί τον Καρυπίδη ή τον Λάσκαρη ή οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν θα λειτουργώ ανάλογα με το ποιο είναι αρεστό και ποιο όχι. Το αν είναι διαχειριστή ή όχι ο Καρυπίδη, το απάντησα. Και θα πρέπει να σεβόμαστε άπαντε και τα χρήματα που βάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν. Τώρα, αν κάνουν λάθη ή έχουν κακή διαχείριση ή οτιδήποτε άλλο ενεργειών, είναι ένα θέμα το οποίο θα κρίνεται καθημερινά. Διαχειριστεί τον Καρυπίδη που έχει βάλει καμιά 4 εκατομμύρια, δεν το λε. 4 εκατομμύρια δεν έχει βάλει κανένα. Άρα θα πρέπει να τα σεβαστούμε αυτά τα χρήματα. Από την άλλη, αν κάποιος άνθρωπος δεν πιστεύει στον παράγοντα Καρυπίδη και θεωρεί και θέλει κάτι άλλο, ούτε λόγος να τον κλείσω είναι αυτός, ούτε για να μην έρθει στο γήπεδο, ούτε τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις. Ο καθένας εδώ, και γι' αυτό ανοίγουμε και τις γραμμές, λέει και την άποψή του, πάντα με αντίλογο όπως αντιλαμβάνεστε και καταλαβαίνετε, αλλά γι' αυτό και η εκπομπή είναι ανοιχτή σε όλους τους Αριανούς. Εδώ δεν θα είμαστε ούτε οι μνητές του Καρυπίδη, ούτε οι υβριστές κανενός, όπως δεν ήμασταν και στο Λάσκαρη. Τότε που τον υμνούσανε κάποιοι και όταν κάναμε κριτική, όχι πρώτη, δεν κάναμε πρώτη κριτική στο Λάσκαρη, αλλά όταν κάναμε κριτική, ακούγαμε πινελίκια. Γι' αυτόν τον λόγο, όλοι θα βγαίνετε, θα λέτε τις απόψεις σας με σεβασμό πάνω απ' όλα στο σύλλογο, και αυτό νομίζω το κρατάμε και το διαφυλάττουμε, αλλά μονίμως και πάντα θα πρέπει να έχουμε και ψυχραιμία και ηρεμία και να αξιολογούμε σωστά τα πράγματα. Κλείνω με το μήνυμα του 779. Καρυπίδη, σταμάτα τα έργα σε Χαριλάου και Ερίσιο και πάρε τον Κανούλα με 500 διαρκείας. Πες μου, ο Ολυμπιακός τι μεταγραφές έχει κάνει και ξεπέρασε χθες τα 10.000 διαρκείας, λέει ο φίλος 779, και με το δικό του μήνυμα θα κλείσουμε.